Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Τα μηνύματα της αισιοδοξίας δειλά-δειλά κάτι πάνε να ακουστούνε ή να φανούνε. Ένας κλάδος όμως, ο οποίος και αυτός δεινοπαθεί μέσα από την κρίση την οικονομική που διάγουμε τα τελευταία χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, είναι και οι ξενοδόχοι. Θέλετε να σας πω και κάτι? Αναφερέσουμε τους αγρότες, άλλη παραγωγική μονάδα δεν έχουμε εδώ στον τόπο μας. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι καλούνται να σηκώσουν το σταυρό του μαρτυρίου αφενός και αφετέρου, να τα ακούσουν κιόλας, ενώ στην ουσία, όπως θα ακούσετε και στην συζήτηση που ακολουθεί, στην ουσία δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι οι οποίοι ωφελούνται. Μπορώ να σας πω ότι οι ξενοδόχοι ωφελούνται για το 5% έως 7% του τουριστικού εισοδήματος. Όλα τα άλλα πηγαίνουν σε άλλους κλάδους. Μη δε και στις τράπεζες. Μη δε και στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι λοιπόν, σαν βαρόμετρο που είναι οι ξενοδόχοι για την ανάπτυξη και την προκοπή ενός τόπου, γιατί στην Ελλάδα ο τουρισμός είναι το πρώτο βιομηχανικό είδος που περνάει ακόμα. Έτσι λοιπόν οι ξενοδόχοι, πριν από λίγες ημέρες, ένα μήνα νομίζω, αν δεν απατώμε, είχαν τις εκλογές για την ανάδειξη πλέον νέου διοικητικού συμβουλίου σε πανελλήνια έκταση. Έτσι λοιπόν, στις εκλογές που γίνανε πριν από ένα μήνα για την ανάδειξη και του νέου Προεδρείου και Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, από τη μία άκρη ως την άλλη δηλαδή, είχαμε σαν αποτέλεσμα να εκλεγεί ένα νέο στέλεχος ξενοδοχειακό, ένα νέο στέλεχος στο πνευματικό του επίπεδο, αλλά και ένα νέο στέλεχος από πλευράς κινητικότητας. Γιατί να μην γελιόμαστε, επειδή και εγώ προέρχομαι από αυτές τις τάξεις κατά το παρελθόν, όπως το ξέρετε όλοι σας άλλωστε, δυστυχώς κάποιες ηλικίες που δεν επιτρεπότανε να είναι στο προσκήνιο κρατούσαν τα ηνία, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προχωρήσουμε όπως έπρεπε να προχωρήσουν. Σας ανακοινώνουμε λοιπόν ότι πριν από ένα μήνα νέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων είναι ο κύριος Ρέτσος Ιωάννης. Καλά τα είπα τώρα για αρχή? Καλά τα είπατε, κύριε Φελούρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Είναι χαρά μου να είμαι στην όμορφη Σπάρτη. Λιγάκι πιο δυνατά μόνο. Βεβαίως. Για να σας πιάνει και το μικρόφωνο. Εγώ είμαι ήδη φωνακλάς. Κύριε Ρέτσο, κύριε Πρόεδρε, μπήκατε στο χορό και βέβαια είσαστε υποχρεωμένος να χορέψετε, θέλετε δεν θέλετε. Στο χορό του αγώνα για την τουριστική ανάπτυξη και τουριστική προβολή και όλα αυτά τα σχετικά που χρειάζεται η Ελλάδα πολύ περισσότερο τώρα με τις δυσκολίες που περνάει. Έχετε αναλογιστεί το βάρος που έχετε υπομειστεί? Καταρχήν, παρά το νεαρό της ηλικίας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κοπλιμέντο. Είμαι ήδη 28. Είμαι ήδη 12 χρόνια συνδικαλιστής. Τα τελευταία 3 χρόνια είμαι πρόεδρος. Να μην λέμε πολλά για τους συνδικαλιστές, γιατί έχουν κακό όνομα. Συνδικαλιστής με την καλή έννοια, εγώ επιμένω. Καλή έννοια, εντάξει. Συνδικαλιστής χωρίς όφελος. Έχω αποτελέσει και αποτελώ ακόμα. Και χωρίς όφελος, διότι εμείς τουλάχιστον οι συνδικαλιστές της ξενοδοχείας είμαστε συνδικαλιστές που δεν αμοιβόμαστε. Το κάνουμε γιατί απλώς έχουμε μία, αν θέλετε, πείτε το τρέλα, μία όρεξη έτσι να αλλάξουμε λίγο, να πάρουμε μάλλον τις τύχες στα χέρια μας και να αλλάξουμε λίγο τη δική μας μοίρα. Και ευτυχώς. Τα 3 τελευταία λοιπόν χρόνια έχω διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής, της οποίας και παραμένω μέχρι τη λήξη της θητείας μου. Οπότε δεν μου είναι καινούριο το.
το αντικείμενο, το άθλημα. Έτσι. Και νομίζω επίσης ότι η πάρα πολύ κακή συγκυρία ενδεχομένως να μην είναι και κακό, διότι μέσα από κακές συγκυρίες και μέσα από δυσκολίες δίνονται σε κάποιον και οι δυνατότητες να κάνει και κάποια πράγματα, ας πούμε, που υπό φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να μην γινόντουσαν κιόλας. Οπότε εγώ το βλέπω σαν μια ευκαιρία, αν θέλετε, και προσωπική, αλλά και ένα στοίχημα αυτή τη στιγμή να γίνουν κάποια πράγματα στο χώρο μας, τα οποία χρόνια τα ζητάμε, τα οποία χρόνια δεν γίνονται και τα οποία άμα γίνουν τώρα μπορεί να αλλάξουν τις τύχες και της ξενοδοχείας και του τουρισμού μας, αλλά και κατ' επέκταση της χώρας. Μου βάλατε μία λέξη με τρία ψηφία, άμα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν έχετε πιστεί ακόμα ότι μπορούμε, παλεύοντας, να δημιουργήσουμε αυτό το όνειρο που εσείς επαγγέλλεστε? Κοιτάξτε, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η συγκυρία μας δίνει πολλές δυνατότητες. Δηλαδή, στις επαφές μας και με την πολιτεία, που είναι ο βασικός μας συνομιλητής όλα τα χρόνια και από την οποία όλα τα χρόνια απαιτούμε, φαίνεται για πρώτη φορά όχι ότι υπάρχουν αυτιά που ακούν, αλλά φαίνεται για πρώτη φορά ότι υπάρχει μια διάθεση να μας ζητείτε η δική μας συμμετοχή και η δική μας παρέμβαση. Σημαντικό αυτό. Δηλαδή η κατάσταση είναι πια τόσο δύσκολη και οι λύσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι τόσο άμεσες και τόσο ριζικές, που έχει συνειδητοποιήσει και η κεντρική εξουσία πως μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να εμπιστευτεί τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εμπιστευτεί τους επαγγελματίες στο κάθε τομέα του τον καθένα και από κοινού να ζητήσουν λύσεις, διότι εδώ πέρα το ακούμε συνέχεια, καθημερινά, ότι είναι μια συνολική, μια ομαδική προσπάθεια. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι στα λόγια ομαδική προσπάθεια. Η ομαδική προσπάθεια, μόνο αν είναι στα έργα και στην πραγματικότητα, μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα. Και τουλάχιστον νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε εδώ και αυτή είναι η διάθεσή μας, διότι στην ουσία πρώτα απ' όλα κάνουμε καλό στους ίδιους μας εαυτούς, τον ίδιο τον κλάδο που εκπροσωπούμε. Αλλά από την άλλη, επειδή συναισθανόμαστε. Αισθάνεστε ότι συσπυρώνεται τον κλάδο? Ο κλάδος έχει συσπυρωθεί και αυτό είναι το βασικό του όπλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Διότι ο κλάδος ήταν πάντα μεγάλος στην Ελλάδα. Δεν έγινε μεγάλος τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός. Όχι, παρότι... δεν μιλάω αν είναι μεγάλος ή μικρός, αν συσπυρωθήκατε. Αυτό σας λέω. Ότι πάντα ήταν μεγάλος σαν κλάδος, αλλά ήταν διασπασμένος. Και επειδή ήταν διασπασμένος και είχε πολυφωνία, γι' αυτό το λόγο δεν τον έπαιρνε και καμία κυβέρνηση σοβαρά. Και δεν έλεγε καλημέρα ο ένας ξενοδόχος στο διπλανό του ξενοδοχείου. Ακριβώς. Για λόγους. Και ήταν το άλοθη της εκάστοτε κυβέρνησης. Μπράβο. Να βρέστε τα μεταξύ σας. Ακριβώς. Και μετά ελάτε να τα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια ειδικά, ο κλάδος έχει συσπυρωθεί. Οι φωνές δεν είναι πολλές και οι αρμοδιότητες έχουν πολύ σωστά καταμεριστεί. Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία των οργάνων, δηλαδή το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, είναι σε ανοιχτή γραμμή. Υπάρχει ταυτότητα απόψεων ή όπου υπάρχει διαφορετική άποψη, αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω. Προσπαθούμε δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι βγάζουμε προς τα έξω, να έχουμε μία κοινή θέση και μία κοινή στάση και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό συστατικό των επιτυχιών που έχουμε τα τελευταία χρόνια σαν κλάδος. Έχει επηρεαστεί καθόλου κλάδος από τις κομματικές διαφορές? Όχι, ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, οι πολιτικές τοποθετήσεις δεν επηρεάζαν τον συνδικαλισμό στην ξενοδοχεία ειδικά. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι που να έχει πέσει τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που πάμε καλά τουλάχιστον συνδικαλιστικά. Yeah. Δεν εμπλέξαμε ποτέ κόμματα στις διαδικασίες μας. Την εποχή που είχα την τιμή να με έχουν εκλέξει οι πατριώτες μας εδώ σαν πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, όταν πρωτοειδήθηκε το 1970 τόσο, επί σειρά ετών, και εκείνο που αντιμετώπιζα ήταν η αδιαφορία των μελών, ενώ λέγανε ρε παιδιά, τους έλεγα, ξέρω εγώ, θα πάω στην έκθεση του Βερολίνου Φερρυππίν, δώστε μου ό,τι έχετε προσπέκτους, κάρτες, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν ήτανε άνθρωποι που θέλανε να ακολουθήσουν ή να δώσουν τα στοιχεία τους. Δηλαδή κάπου υπήρχε μία αντίδραση, όχι αντίδραση για τον Αντώνη το Φελούρι. Ο χαδερφισμός. Βαριάς, εγώ έχω πελατεία, σου λέει. Περνάνε απ' έξω από το ξενοδοχείο μου και μπαίνουν. Αυτό απαράδεκτο βέβαια. Αλλά από την άλλη μεριά, σιγά σιγά όμως διαπίστωσα ότι άρχισε πλέον η νεολαία, η καινούρια γενιά εσείς, να το παίρνετε πλέον πιο σοβαρά το θέμα. Έχετε διαπιστώσει, γιατί κάνετε ασφαλώς την
περιοδία σας σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους συλλόγους, κατά το δυνατόν. Διαπιστώνετε ότι υπάρχει πλέον συμμετοχή? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι υπήρχε, αλλά το πρόβλημα που λέτε είναι διαχρονικό. Εγώ το παρατηρώ και σήμερα. Μα γι' αυτό μιλάω. Υπάρχει πραγματικά, διότι ξέρετε και στο μυαλό του Έλληνα ο συνδικαλισμός έχει απαξιωθεί. Διότι, όπως είπατε και πολύ σωστά πιο πριν, το συνδυάζει και το συγχαίει με πάρα πολύ κακές πρακτικές, οι οποίες εν πωλής και εν ολίγης οδήγησαν και την Ελλάδα εδώ που είναι σήμερα. Βέβαια, όπως σας είπα και από την αρχή, ο δικός μας είναι διαφορετικός συνδικαλισμός. Είναι ο συνδικαλισμός, αν θέλετε, της εργοδοσίας, που δεν έχει οικονομικό όφελος και οικονομική απολαυή για αυτόν που ασχολείται. Χρόνο θυσιάζουμε από τις δουλειές μας και από τις οικονομίες μας. Έτσι ήταν. Και από την άλλη, δεν έχουμε και την. Βάζαμε και λεφτά από την τσέπη μας. Και δεν έχουμε από την άλλη και την πίεση για την κυβέρνηση των ψήφων, διότι εμείς ούτε τη δυνατότητα να κλείσουμε τα ξενοδοχεία μας έχουμε απεργώντας. Και ποιος θα τη δυνατότητα, έτσι. Ούτε έχουμε κανέναν λαό από πίσω μας, τον οποίο μπορούμε να επηρεάζουμε άμεσα, έτσι ώστε να αισθανθεί η κυβέρνηση ότι απειλείται. Έτσι λοιπόν, πραγματικά το πρόβλημα αυτό του ενδιαφέροντος είναι διαχρονικό, το βλέπω και σήμερα. Απλώς σήμερα, λόγω του προβλήματος και λόγω της ανάγκης που υπάρχει στη χώρα, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από ανθρώπους να πάρουν λίγο την κατάσταση στα χέρια τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δραστήριοι, οι οποίοι έχουν όρεξη και οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα κοινά, εκείνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να τους εντάξουμε σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, των ανθρώπων, προκειμένου να κυνηγήσουμε όλοι μαζί τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό. Τι σκέπτεστε σαν ένα όργανο πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία και πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε τις μεγάλες διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις των τιμών στα ξενοδοχεία? Εδώ βλέπεις ξενοδοχεία σε κάποιες περιοχές λούξους και έχουν τιμές πολύ χαμηλές, σε άλλες περιοχές που δεν είναι λούξους για τον ΑΒ λόγο έχουν τιμές θεόρατες. Είναι μία, ας το πούμε, θα μου πεις, εργοδότης είναι ο άλλος, ρυθμίζει τις τιμές του όπως θέλει. Και όταν δεν έχει να πληρώσει την επιταγή, τι να του πεις? Ότι το βάζεις χαμηλά? Ή ο άλλος, όταν έχει περίσσευμα και δεν τον ενδιαφέρει, σου λέει το βάζω στο τριπλάσιο της αξίας του και όποιος θέλει ας μπει. Είναι αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις. Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, ξεκινάμε από μια παραδοχή και ένα βασικό κανόνα ότι πάντα οι τιμές διαμορφώνονται από την αγορά, από την προσφορά και τη ζήτηση. Έτσι. Και όταν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για πολλούς διαφορετικούς προορισμούς που δεν έχουν όλη την ίδια ζήτηση, δεν έχουν όλη την ίδια μορφή πελατείας. Οπότε είναι πολύ λογικό ενδεχομένως ένα πεντάστερο ξενοδοχείο σε ένα συγκεκριμένο προορισμό η μέση τιμή του να είναι πολύ χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο πεντάστερο σε έναν άλλον, ο οποίος είναι πολύ πιο δημοφιλής. Αυτό εξηγείται από την αγορά. Τώρα από εκεί και πέρα, πραγματικά στην Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχουν 9.500 ξενοδοχεία, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό άνω του 80% είναι μικρά ξενοδοχεία κάτω των 50 κλινών. Που σημαίνει ότι είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου πραγματικά υπάρχει η έλλειψη, ας πούμε, της γνώσης του τι σημαίνει σωστή τιμολογιακή πολιτική. Ένας λοιπόν από τους σκοπούς της Ομοσπονδίας, που είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των ξενοδόχων, είναι να επιμορφώνει κιόλας. Η POX, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, έκανε μια σειρά σεμιναρίων στους βασικούς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. Γίνανε πάνω από 15 σεμινάρια σε συνεργασία με την Expedia, τον μεγαλύτερο ιντερνετικό διαδικτυακό tour operator, με σκοπό ακριβώς αυτό, να διδάξει στους ξενοδόχους που συμμετείχαν πώς κάνεις τη σωστή τιμολογιακή πολιτική για να μεγιστοποιήσεις το τελικό σου έσοδο. Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος, τον οποίο σας λέω τον κάναμε ήδη. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης. Περισσότερο παροτρύνουμε τους ξενοδόχους να ενημερωθούν για τα καινούργια εργαλεία, διότι τώρα πια ξέρετε οι αγορές έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικές, ο πελάτης είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το διαδίκτυο, εξελίσσεται συνεχώς και πια τίποτα δεν μένει κρυφό. Και σωστό. Πρέπει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε πια μικρά ξενοδοχεία να ακολουθούν κανόνες πάρα πολύ καλής τιμολογιακής πολιτικής. Mm-hmm. Βέβαια, πάντα θα βρεις και τους κακούς εντός εισαγωγικών. Κακόβουλους. Σε όλα τα επαγγέλματα.
και αυτούς που δεν θέλουν να ακολουθήσουν ενδεχομένως. Με έτσι. Τη νέα νομοθεσία, όπως ξέρετε, γύρω στα περισσότερα κράτη ισχύει αυτό, ότι εάν δεν ευχαριστηθεί ο πελάτης για τον ΑΒ λόγο ή για τον ΑΒ λόγο που θα παρουσιάσει και όχι στην ουσία, αρχίζει τα παράπονα του αυτό για να πάρει πίσω τα λεφτά του. Mm-hmm. Αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Ποιος είναι ο βασικός κίνδυνος? Να αρχίσουν τις δυσφημιστικές καταχωρήσεις κλπ. Και τελευταίο και πρόσφατο παράδειγμα με το θέμα της Αγγλίας. Mm-hmm. Της Αγγλίας, καλά λέω. Σουηδίας, συγγνώμη. Σουηδίας, ναι. Σουηδίας, έκανα λάθος. Για το γνωστό θέμα, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε, mm-hmm. δεν είναι άξιο επανάληψης, αλλά παρόλα αυτά πήγε να μας κάνει ζημιά. Ευτυχώς και επελήφθησαν τα όργανα, ίσως και εσείς, με επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών, στον Υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού κτλ., προκειμένου να κάνουν τουλάχιστον κάποιες κινήσεις προς τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, να ανασκευάσουν τις δηλώσεις ή τέλος πάντων. Τουλάχιστον μια διπλωματική κίνηση τέτοια, ακριβώς, για να δικαιολογήσουν την ασχετοσύνη του υπαλλήλου. Βέβαια, ξέρετε, αν λειτουργούσαμε ως κράτος όπως λειτουργούν οι ανταγωνιστές μας, δεν θα χρειαζόταν η δική μας παρέμβαση. Όχι. Θα είχε από την αρχή λειτουργήσει το σύστημα. Έτσι. Αυτό το λεγόμενο crisis management που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο. Και θα είχαμε προλάβει τις εξελίξεις. Αλλά τέλος πάντων, έστω και άλλο αργά παρά ποτέ. Έτσι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ο κόσμος της Σουηδίας δεν θα εισακούσει τις... Η Σουηδία είναι από τις βασικές μας αγορές. Ξέρω, και είναι μια αγορά η οποία αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό είναι μια αγορά που έχει χρήματα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή στον κόσμο λίγες είναι οι χώρες που έχουν πραγματικά οικονομικές δυνατότητες. Δύο από αυτές τις χώρες είναι η Νορβηγία και η Σουηδία, οι χώρες Σκανδιναβίας δηλαδή. Το κράτος τους τους χρηματοδοτεί για τις διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, και είναι αμαρτία σε τέτοιες χρονιές που έχουμε ανάγκη και τον τελευταίο τουρίστα να σαμποτάρουμε τη χώρα και το προϊόν, ναι, σε μία από τις πιο έτσι, δυναμικές χώρες, ας πούμε, στις οποίες στοχεύουμε. Έχετε προβλέψει κάποιο ή θα προβλέψετε, γιατί είσαστε φρέσκος ακόμα, ή αν υπάρχει ήδη, δεν ξέρω, τα τελευταία γεγονότα ή τις τελευταίες αποφάσεις της POX που είσαστε πρόεδρος πλέον, πώς θα αντιδράσετε ή πώς θα δημιουργήσετε ένα καθεστώς ούτως ώστε να προλαμβάνετε κάποια τέτοια πράγματα σε επίπεδο ξενοδόχων πλέον. Ναι. Και θέλετε να σας πω και κάτι, θα κάνετε και μια κίνηση επιτέλους να εμπλακούν στο θέμα του τουρισμού όχι μόνο οι ξενοδόχοι, αλλά και οι ταβερνιάριδες και οι περιπτεράδες και οι μανάβιδες και οι μπακάλιδες και όλοι αυτοί οι οποίοι, καλός ή κακός, εγώ θυμάμαι στο δικό μου το ξενοδοχείο που είχαμε πελατεία και πηγαίνανε κάτω στην πόλη, ψωνίζανε είτε φρούτα και τα βάζανε στο ψυγείο τους, είτε ξέρω εγώ διάφορα πράγματα, προϊόντα, αναψυκτικά και τέτοια, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τέτοιο κόσμο που σας είπα. Mm-hmm. Αυτός ο κόσμος, ένας από αυτούς να είναι κακότροπος, δημιουργεί πρόβλημα για τον τόπο. Μπορεί δηλαδή να σταματήσει ένα περαστικό αυτοκίνητο και να πει, σε παρακαλώ, πού θα βρω τον κύριο Ρέτσο? Δεν ξέρω, να σου μιλήσει, ξέρεις, με τρόπο αυτό. Σε παράτα μίσχο, ξέρω εγώ, σε αυτό. Γιατί έχει τους λόγους του, τους προσωπικούς. Όμως, φεύγοντας αυτός, ο περαστικός θα πει, πω ρε εσύ, πήγα εκεί κάτω σε αυτή τον τόπο, δεν λέω ονόματα, έτσι, πήγα σε αυτό τον τόπο και είναι αγροί άνθρωποι. Δεν θα επηρεάσει βέβαια το σύνολο, αλλά τους 10 ανθρώπους θα τους μεταπίσει να μην έρθουν σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Φελούρη, λέτε, θίγετε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Άλλωστε γι' αυτό τα μιλάμε. Το τουριστικό έτσι προϊόν είναι πολύ, πολύ, πολύ διάστατο πολύ και πολύ σύνθετο. Στην Ελλάδα ο τουρισμός ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 και πέρασε μία, αν θέλετε, 20 ετία, 25 ετία, όπου εκείνο που, το μοναδικό πράγμα που είχαμε να προσφέρουμε ήταν την ελληνική φιλοξενία, για την οποία γίναμε γνωστοί σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ιφίλιο. Με τον ξένιο συνέχεια,
περάσαμε άλλη μία 25 ετία απαξίωσης αυτής της έννοιας της υπηρεσίας. Να θυμίσω γνωστές εκφράσεις για γκαρσόνια της Ευρώπης και τα λοιπά, οι οποίες δημιούργησαν μια αίσθηση στην κοινωνία ότι ο τουρισμός είναι κάτι υποτιμητικό, ότι δεν είναι τελικά κάτι το πολύ σημαντικό για τη χώρα και ότι είναι τέλος πάντων ένα πάρεργο ή μια υπηρεσία που μας τη ζητάνε ούτως ή άλλως επειδή έχουμε ωραία θάλασσα και ωραίο ήλιο. Ωραίο περιβάλλον. Σαν μας τη ζητάνε ό,τι και να γίνει. Τις αρχαιότητες μας και λοιπά. Και αυτή ήταν και η αντιμετώπιση, αν θέλετε, και των κυβερνήσεων αυτής της 25 ετίας. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, όπου ξαναγυρίζουμε, αν θέλετε, στα πρώτα ενδεχομένως 20-25 χρόνια, διότι η ανάγκη, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει μια κοινωνική συνένεση και μια κοινωνική αναγνώριση αυτή τη στιγμή της σημασίας του τουρισμού. Έχουν μεσολαβήσει βέβαια διάφορα πράγματα. Το βασικότερο απ' όλα, επαναλαμβάνω, ότι είναι και η προσπάθεια που κάναμε τα χρόνια αυτά, αλλά περισσότερο η ανάγκη της χώρας αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η μοναδική μας ίσως διέξοδος στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι η ενίσχυση της τουριστικής μας βιομηχανίας. Βέβαια. Έχει καταλάβει επίσης ότι πάρα πολλά επαγγέλματα και πάρα πολλές δραστηριότητες. Και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Όχι. Είναι μονόδρομος. Είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τον τουρισμό. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν φέτος το καλοκαίρι δουλέψουν καλά τα ξενοδοχεία και ο τουρισμός, θα δουλέψουν καλά και οι εταιρείες οι οποίες ή ξέρω εγώ τα μαγαζιά που προμηθεύουν τα ξενοδοχεία, θα δουλέψουν καλά συνέχεια και τα συνεργεία, τα διαφημιστικά γραφεία, τα συμμετέχουν στις ανακαινήσεις, στις εργολαβίες κτλ. Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι μία αλυσίδα. Όλοι αυτοί. Και γι' αυτό λοιπόν πια νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Από τη στιγμή που ο καθένας από εμάς συναισθάνεται τι μπορεί να προσφέρει σε αυτή την προσπάθεια, από μόνος του νομίζω ότι για την ευγένεια την έχουμε σαν λαός. Δεν νομίζω ότι είμαστε αγενείς σαν λαός. Αρκεί λίγο να μας, έτσι να το δούμε λίγο με φιλότιμο το πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή η συγκυρία για να συμβεί αυτό. Βέβαια, εκείνο που κάνουμε, σαν ξενοδόχοι ειδικά, αλλά και σαν ΣΕΤΕ, σαν Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, προσπαθούμε να εμπλέξουμε πιο ενεργά τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Δηλαδή, μέχρι τώρα. Τον παραγωγό. Τον παραγωγό. Η Ελλάδα παράγει κάποια πάρα πολύ σημαντικά προϊόντα, τα οποία την χαρακτηρίζουν. Παραδείγματος χάρη το λάδι, το κρασί. Εδώ είμαστε στην Πελοπόννησο. Μιλάμε ίσως για το καλύτερο λάδι στην Ελλάδα. Το πορτοκαλάδα, ξέρω. Και μιλάμε για ετικέτες παραγωγών κρασιού, οι οποίες θεωρούνται από τις καλύτερες στον κόσμο. Στον κόσμο. Αν λοιπόν αυτή την πρώτη ύλη τη συνδυάσει με το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αν ας πούμε παραδείγματος χάρη ένα κομμάτι του μπουφέ του πρωινού του κάθε ξενοδοχείου υπάρχει μια ελληνική γωνιά με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιείται το ξενοδοχείο, τότε ισχυροποιείς ακόμα περισσότερο το δεσμό με την κοινωνία. Η κοινωνία, ο τοπικός παραγωγός καταλαβαίνει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα και αυτή η συνεργασία και αυτή η σύνδεση είναι που τελικά θα βοηθήσει να πετύχουμε κάτι σε αυτή τη συγκυρία. Και σε αυτό το κομμάτι έχετε κινούμαστε και προσπαθούμε να το κάνουμε. Έχετε δίκιο. Θέλει όμως μια προπαγάνδα, θέλει μια επιμονή. Μα γίνεται, σας λέω, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη εκστρατεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το ελληνικό πρωινό. Να δημιουργηθεί ένα πρότυπο ελληνικού πρωινού με συγκεκριμένα είδη και από εκεί και πέρα τα ξενοδοχεία. Ένα τραπέζι πρωινού. Έτσι. Σε όλη την επικράτεια, ναι. Ανάλογα με τα συγκεκριμένα προϊόντα που έχουν της κατά τόπους, να δεσμευθούν ότι τα συγκεκριμένα είδη θα τα έχουν, θα τα προσφέρουν στους ξένους πελάτες τους στο πρωινό τους. Να αποκτήσει μια ταυτότητα δηλαδή το ελληνικό πρωινό. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες και είναι πολύ σοβαρές προσπάθειες και πιστεύω ότι τις βοηθάει πάρα πολύ και η συγκεκριμένη συγκυρία. Με τους ξενοδόχους των Αθηνών. Γιατί και εσείς ξενοδόχος των Αθηνών είστε. Και των Αθηνών. Και των Αθηνών. Και ποια άλλη περιοχή. Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κρήτη. Έχετε πιάσει τα κεφάλια. Λοιπόν, εντάξει, καλά κάνετε. Μακάρι όλοι μας να είχαμε την προνοητικότητα και την δυνατότητα να κάνουμε αυτή την διασπορά. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σημασία, δεν είμαστε δυσαρεστημένοι. Ο καθένας από το μετερίζει του καλά πάει. Σωστά. Εσείς έχετε μεγαλύτερες ευθύνες και μεγαλύτερα βάσανα. Εγώ που έχω τη βάρκα πηγαίνω σε λίμνο θάλασσες. Έχω και εγώ βαρκούλα, αλλά δεν την απολαμβάνω αυτές. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι παραγωγοί, παραγωγικές τάξεις όπως είναι των αγροτών
σε προϊόντα όπως λέτε, να πούνε και να πείσουν μάλλον τους ξενοδόχους, τους εστιατόρες, τους ταβερνιάριδες, μην πας ρε φίλε να βάλεις τώρα εισαγωγής λάδι από την Τινησία ή δεν ξέρω από πού ή από την Τουρκία, αφού έχουμε το καλύτερο λάδι του πλανήτη, μπορώ να πω, και από πλευράς συστατικών δηλαδή, όχι μόνο γεύση. Mm-hmm. Μην βάλεις να τηγανίσεις τώρα με σπορέλαιο, να τηγανίσεις με ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο βέβαια. Εντάξει, μία φορά λιγότερο στο τηγάνι ή στο, αλλά στο μαγείρεμα, στη σαλάτα, στα αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και όμως θα πρέπει να πιστούν. Εσείς είστε διατεθειμένος σαν νομικό πρόσωπο που είσαστε των ξενοδόχων να εισηγηθείτε και να προσπαθήσετε να πείσετε τα μέλη σας να βοηθάνε τα κατατόπους βασικά προϊόντα τουλάχιστον. Ήδη υπάρχουν ενώσεις σημαντικές στην Ελλάδα που το κάνουν. Ας πούμε η Ένωση Ξενοδόχων των Νομών της Κρήτης. Καλά, εκεί δεν πιάνονται. Ήδη λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Εκεί δεν τολμάς να ζητήσεις. Εδώ στην Πελοπόννησο. Ήδη θα σου δώσουν το προϊόν της Κρήτης. Τέλος. Αλλά πιστεύω ότι και στην Πελοπόννησο και στις άλλες περιοχές Ελλάδος θα είναι πολύ σημαντικός ρόλος και της καλλικρατικής διοίκησης. Δηλαδή οι περιφέρειες πια, έτσι όπως έχουν οργανωθεί, ναι, η περιφέρεια Πελοποννήσου παραδείγματος χάρη, η οποία πια ελέγχει όλους τους νομούς Πελοποννήσου και έχει τη συνολική εικόνα και της τουριστικής υποδομής και των τουριστικών αναγκών και, και του πρωτογενούς τομέα, της καλλιέργειας, ας πούμε, τα βασικά είδη, ποια είδη εξάγονται, πόσο μεγάλη είναι η παραγωγή κτλ. Η περιφέρεια λοιπόν μέσα από την οργάνωσή της στην καινούργια είναι εκείνη που μπορεί να λειτουργήσει σαν ο συνδετικός κρίκος που θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι τον παραγωγό και τον επιχειρηματία, τον ξενοδόχο και τον έμπορο, τον μεσάζοντα και ακόμα και τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ, ο οποίος ας πούμε θα αναδεικνύει αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερα ή υψηλότερα ράφια κτλ. Και νομίζω αυτή θα παίξει τον καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς εκείνο που κάνουμε σε όλες τις ενώσεις, αυτό το υπερτονίζουμε. Το υπερτονίζουμε τη σημασία και την ανάγκη του να γίνει. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Ρέτσο, μήπως θα πρέπει μαζί με όλα αυτά που μου λέτε, τα οποία πάρα πολύ σωστά τα λέτε και υπερθεματίζω και εγώ δηλαδή από την σκοπιά μου, μήπως θα έπρεπε να πιστούν και οι ξενοδόχοι να βοηθάνε τις τοπικές επιχειρήσεις και όχι τις διεθνούς επιπέδου. Ξέρετε, το αγοράζετε χρήμα, ελληνικά. Έτσι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέλει πάρα πολύ δύσκολο όμως. Και πάρα πολύ δύσκολο να βγεις με ανοιχτή καμπάνια να το κάνεις, διότι ξέρετε στη συνέχεια... Όχι, θα το κάνετε προπαγανδιστικά. Μπράβο. Στη συνέχεια, σαν ξενοδόχος, τι κάνεις, εξάγεις το προϊόν σου. Το καταναλώνουν βέβαια στην Ελλάδα, αλλά τι θες στο Γερμανό να έρθει να στο αγοράσει. Μπράβο, δεν μπορείς λοιπόν φανερά να βγαίνεις να σαμποτάρεις το γερμανικό προϊόν. Το Lidl, ξέρω εγώ, ή το αλλά όμως, πραγματικά, αυτό, εγώ το βλέπω και από τις μεγάλες ξενοδοχικές επιχειρήσεις. Ναι. Υπάρχει στροφή προς το ελληνικό προϊόν. Μακάρι. Σας λέω και από τη δική μου την εταιρεία, που σε ορισμένα προϊόντα που παραδοσιακά αγοράζαμε εισαγόμενα, προϊόντα καθαρισμού παραδείγματος χάρη, που η αγορά κυριαρχείται από τις 2-3 πολυεθνικές εταιρείες και δεν ψάχνει. Τώρα όμως έχουμε ξεκινήσει και το ψάχνουμε και το καλό ελληνικό να το δοκιμάσουμε, να το τεστάρουμε. Και να τους εισηγηθείτε ότι ξέρεις, έχει το προϊόν σου καλό, αλλά έχει αυτό το ελαττωματάκι. Έτσι. Γιώργωσέ το. Ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι γίνεται και σας λέω, πρέπει βέβαια να το βρεις και έναν τρόπο που να μην... Να μην εκτεθούμε έτσι, και... Ακριβώς. Αλλά σου είμαστε εξαγωγή, είμαστε ο μοναδικός τομέας της οικονομίας που έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά το προϊόν μας καταναλώνεται στην Ελλάδα, εγχώρια. Είναι, ναι, είναι το παράξενο του... Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια, αλλά πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ τουλάχιστον τώρα από την θέση του δημοσιογράφου, επειδή έχω πάρα πολλές επαφές με όλους τους τομείς και όλες τις δραστηριότητες του κοινωνικού ιστού, το βλέπω ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Πράγμα που έχουν κάνει και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και όλοι αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί. Μα ξέρετε ότι προορισμοί. Το τρελό πράγμα είναι ότι είπατε για τους Ιταλούς ας πούμε και τους Γάλλους και τους Ισπανούς. Το ιταλικό ελαιόλαδο δεν στην λέει ουσία τίποτα είναι, όχι, μα, είναι το καλό, είναι το ελληνικό. Γιατί είναι το... μίξη με ελληνικό. Έτσι. Ή κάποια από τα καλύτερα γαλλικά κόκκινα στο κρασιά. Στο γήθιο είναι από έρχονται, τα καράβια, έρχονται τα καράβια, ξέρεις, είναι από αυτά τα τάγκια, τα μικρά μεγέθους βέβαια, δεν έχει σημασία, και ρίχνουν μέσα σιλίβδιν
από 0 μέχρι 7 μονάδες οξέα. Τα ρίχνουν όλα μέσα και πηγαίνουν στην Ιταλία, τα ραφινάρουν, τα κάνουν, τα ράνουν, τα ανακατεύουν, γιατί εμείς έχουμε άλλη μυρουδιά και άλλη γεύση, με τα δικά τους τα άγευστα, και τα παρουσιάζουν στην Ευρώπη ιταλικό λάδι. Και το ίδιο με τα σταφύλια μας. Και με τα πολλά μας. Από τα καλύτερα σατό, τα γαλλικά, τα κόκκινα κρασιά. Μπράβο. Είναι μίξη με ελληνικά σταφύλια. Έτσι. Έτσι. Αυτό το παραδέχονται και ήδη, δεν είναι μυστικό δηλαδή. Έτσι. Αλλά οι Γάλλοι ήταν έξυπνοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο μάρκετινγκ είναι πολύ μεγάλο. Και βέβαια και στον όγκο παραγωγής. Και στον όγκο παραγωγής. Πραγματικά το να μπορείς να παράγεις ετικέτες εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, ενώ έχουμε πάρα πολύ καλά κρασιά, είναι μικρή η παραγωγή, καταναλώνεται εγχώρια, δεν μένει τίποτα για εξαγωγή και γι' αυτό το λόγο και το λίγο κρασί δεν γνωστό έξω, είναι ένα από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα καλύτερα, τα πιο αγνά. Έτσι. Είναι πραγματικά τα πιο αγνά και τα πιο καλά κρασιά.